Η Ρεβέκα εργάζεται σε μια μεγάλη διεθνή εταιρεία. Μια μέρα, επιστρέφει στο γραφείο από το μεσημεριανό γεύμα και βρίσκει τους συναδέλφους της εξαιρετικά ταραγμένους. Βιάστηκαν να πούν στην κοπέλα ότι κάποιος χτύπησε τον διευθυντή τους μόλις πριν από μια ώρα. Η αστυνομία έχει τρεις υπόπτους. Η Λάουρα είναι υποψήφια, λέει ότι ήταν λίγο θυμωμένη με τον διευθυντή. Άλλωστε, την έκανε να περιμένει για αιώνες πολύ μετά την ώρα του ραντεβού της. Έμεινε έξω στη βροχή και πιθανόν κρυώθηκε, κι όμως, η Λάουρα λέει ότι δεν θα τον χτυπούσα ποτέ. Επιπλέον, είμαι πολύ αδύναμη για να το κάνω. Ο Τόμ που εργάζεται στο τμήμα marketing, ισχυρίζεται ότι δεν έχει δει τον διευθυντή από τότε που έφτασε στη δουλειά. Είχε σύσκεψη από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Ο Ιάκωβος από το τμήμα έρευνας και τεχνολογικής, λέει στην αστυνομία ότι πήγε με το ποδήλατό του σε μια καφετέρια για να πάρει τον καπουτσίνο του. Ποιος χτύπησε τον διευθυντή? Ήταν ο Ιάκωβος. Τόσο το ποδήλατό του όσο και τα ρούχα του είναι στεγνά και καθαρά. Πώς είναι δυνατόν αφού έξω βρέχει? Ο Τζακ συμμετέχει σε μια διαγωνιστική δοκιμασία. Έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο που λαμβάνει χώρα σε μια έρημο. Αν τα καταφέρει τώρα, θα κερδίσει $1 εκατομμύριο. Ο Τζακ πρέπει να πάρει ένα κλειδί, από ένα από τα 4 δοχεία. Πάνω στο πρώτο δοχείο υπάρχει ένα μπολ γεμάτο με ένα ισχυρό οξύ. Το δεύτερο δοχείο είναι καλυμμένο με ένα μπολ γεμάτο δηλητηριώδεις αράχνες. Στο μπολ που είναι τοποθετημένο πάνω στο τρίτο δοχείο ο Τζακ βλέπει μια μανιασμένη φωτιά. Μια οχιά είναι μαζεμένη στο μπολ που καλύπτει το τέταρτο δοχείο. Ο Τζακ δεν επιτρέπεται να ρίξει τα μπολ ή να τα αναποδογυρίσει. Ποιο δοχείο πρέπει να επιλέξει? Ο τύπος πρέπει να επιλέξει το τρίτο δοχείο. Μπορεί να σβήσει τη φωτιά με την άμμο και να πάρει το κλειδί. Η Καμίλα φοβόταν τους σκύλους. Μια μέρα έκανε τζόκινγκ στο πάρκο και παρατήρησε έναν μεγάλο σκύλο να κάθεται κοντά στο παγκάκι. Φαινόταν μη φιλικός. Το λουρί που ήταν δεμένο στο κολάρο του σκύλου είχε μήκος 1 μέτρο. Η Καμίλα αποφάσισε ότι θα ήταν ασφαλές να περάσει αν υπήρχε τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση ανάμεσα σε εκείνη και το σκυλάκι. Αλλά ακόμα και με το λουρί, ο σκύλος κατάφερε να τη δαγκώσει. Πώς γίνεται αυτό? Δυστυχώς το λουρί δεν ήταν δεμένο με τίποτα. Η εταιρεία του David αναπτύσσει νέες εφαρμογές για έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Αυτή τη στιγμή ψάχνει για σχεδιαστή. Έχει εκατοντάδες υποψήφιους, αλλά έχει επιλέξει μόνο 3 από αυτούς. Το βιογραφικό της Ατζέλας λέει «Είμαι 23 ετών. Δεν έχω μεγάλη εμπειρία, αλλά μαθαίνω γρήγορα και έχω ήδη σχεδιάσει παρόμοιες εφαρμογές». Η Ελένη γράφει στο βιογραφικό της «Είμαι 26 ετών και έχω 4 χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Θα πρέπει να με προσλάβετε γιατί έχω δημιουργήσει πολλές ιστορίες με TikTok που έχουν γίνει viral». Και το βιογραφικό του Έρικ αναφέρει ότι είναι 28 ετών με 7 χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Έχει σχεδιάσει τόνους εφαρμογών, εργάζεται για την Google από τότε που ξεκίνησε η εταιρεία. Ο David μπορεί να προσλάβει μόνο 1 άτομο, αλλά δεν πειράζει γιατί μόνο 1 υποψήφιος δεν έχει πει ψέματα στο βιογραφικό του. Ποιος είναι αυτός?
Ο Eric έχει μόλις 7 χρόνια εργασιακής εμπειρίας, αλλά η Google ξεκίνησε επίσημα το 1998. Δεν υπάρχουν ιστορίες στο TikTok που σημαίνει ότι η Ellen δεν θα μπορούσε να τις δημιουργήσει. Ο David προσέλαβε την Άντζελα. Παρόλο που δεν εργάζεται τόσο καιρό, είναι ειλικρινής και έχει ένα ωραίο χαρτοφυλάκιο. Ο Kevin, φύλακας ασφαλείας σε ένα Luna Park, βρίσκει ένα αγόρι να στέκεται κοντά σε ένα τρενάκι του Luna Park. Το παιδί λέει ότι το όνομα του είναι Νίκος. Δεν ξέρει που είναι ο πατέρας του. Ο Kevin πηγαίνει τον Νίκο στο γραφείο του και κάνει μια ανακοίνωση. Αμέσως μετά, δύο άντρες εμφανίζονται στην πόρτα. Ο πρώτος αναφωνεί ότι ήμασταν σε μια καφετέρια, αλλά αφού έφαγα το μπιφτέκι μου ένιωσα τόσο άρρωστος, που έπρεπε να περάσω σχεδόν 20 λεπτά στην τουαλέτα. Όταν βγήκα έξω ο Νίκος δεν ήταν τριγύρω, ανησύχησα τόσο πολύ. Ο άλλος άντρας τον διακόπτει. Κάναμε μαζί βόλτα με το τρενάκι του Luna Park και μετά είπα στον Νίκο να περιμένει εκεί και πήγα να μας φέρω μερικά hot dog. Ποιος άντρας είναι ο πατέρας του Νίκου? Ο Νίκος είναι πολύ μικρός για να ανέβει στο τρενάκι του Luna Park, πράγμα που σημαίνει ότι ο δεύτερος άντρας λέει ψέματα. Ο πατέρας του αγοριού είναι ο άτυχος με την τροφική δηλητηρίαση.